Χαίρετε! 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 Και χαίρετε! Μετά από αρκετό καιρό αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα πέμπτο μέρος με τα easter eggs της Disney. Λοιπόν, στο βίντεο! Στο φτωχικό σπιτάκι του Wally βλέπουμε ένα γνώριμο παιχνίδι. Δεν είναι άλλο φυσικά από το Rex του Toy Story. Μιας και λέμε για το Toy Story, στο δωμάτιο του Άντι βλέπουμε μια αφίσα με τον Finn Mac Sphere. Ενώ σε ένα άλλο σημείο στο δωμάτιο του Άντι βλέπουμε μια σημείωση που λέει Carl και Ellie Fredricksen. Σας θυμίζει κάτι το όνομα? Παραμένουμε στο Toy Story 3 και βλέπουμε την αδελφή του Άντι να διαβάζει ένα περιοδικό. Ειδικότερα, στο εξώφυλλο βλέπουμε την Darla. Και υποθέτω ότι ξέρετε τι ώρα διαβάζει αυτό το περιοδικό, έτσι? Είναι Darla μεσημέρι. Μεταφερόμαστε στην ταινία Lilo και Stitch, όπου βλέπουμε μία αφίσα με τη Μουλάν. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα εστιατόριο που φέρει το όνομα της Μουλάν. Σε άλλη σκηνή της ίδιας ταινίας βλέπουμε τον Αφτάρα, τον Ντάμπο, το ελεφαντάκι. Ενώ τον Ντάμπο τον βλέπουμε πάλι στην ταινία «Ο Μεγάλος Ποντικό Detective». Τώρα ποιοι από εσάς έχετε δει την ταινία, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ έχω ιδέα, αλλά έχω ιδέα για το ποιος θα πει το επόμενο easter egg. Άγγελε! Στην ταινία Coco, σε μία σκηνή, βλέπετε εμένα, το μεζεδάκι. Σου λείπει ο μπαμπάς, έτσι μεζεδάκι. Ενώ λίγο παραδίπλα βλέπουμε την Dory. Πάλι στο Coco βλέπουμε κάποια λούτρινα κουκλάκια, τα οποία μας θυμίζουν τον Woody, τον Buzz και τον Mike Wazowski. Στο Cars 3 βλέπουμε τη Σάντα Μαρία, τη γενέτειρα του Miguel. Μιγγέλ και Τούλιο. Τούλιο και Μιγγέλ. Ισχυροί και δυνατοί. Θεοί. Επόμενο. Πάμε στα μυαλά που κουβαλάς. Εκεί βλέπουμε δύο δεινόσαυρους. Ο ένας είναι ο Καραγκιοζάκος που δεν ξέρουμε το όνομά του και ο άλλος είναι ο Άρλο. Το επόμενο easter egg το αφήνω στον Μίκη, μιας και αφορά τον ίδιο. Γεια χαρά σε όλους, παιδιά. Στη μικρή γοργόνα, στη σκηνή που γίνεται η είσοδος του Τρίτονα, βλέπουμε και εμένα, μαζί με τον Γκούφι και τον Ντόναλτ. Ωχ, όντως, Μίκη, θυμάσαι τι ωραία που είχαμε περάσει. Ε, εσύ, Ντόναλτ, θυμάσαι? Στην ταινία Απίθανη 1, αν παρατηρήσουμε καλά, βλέπουμε σε μια σκηνή ένα αυτοκίνητο που μας θυμίζει τον Δόκτορ από το Cars. Τέλος, μια αναφορά αξίζει να κάνουμε στο φορτηγάκι του Pizza Planet. Το Pizza Planet είναι μια πιτσαρία από το Toy Story 1 και έχει φορτηγάκι. Αυτό το φορτηγάκι λοιπόν φαίνεται σε κάθε ταινία της Pixar. Παραθέτω γρήγορα το σημείο που φαίνεται σε κάθε ταινία, το φορτηγάκι του Pizza Planet. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Κάντε ένα like, ένα subscribe και αν θέλετε να μας ξαναδείτε και να μας πετάξει ο Γιώργος έξω από το κανάλι, στηρίξτε μας στα σχόλια. Όποιος θέλει να γελάσει με τα χάλια μου μπορεί να μείνει και στα bloopers. Bloopers.
Χαίρετε! Όχι, τον Disney κλέφτη. Χαίρετε! Πάλι. Χαίρετε! Πάλι η ενέργεια. Χαίρετε! Δεν θα. Γιατί δεν δώσω φαγητό. Όχι, βάλε κάτι να ανεβαίνεις. Και χαίρετε. Λοιπόν, στο βίντεο. Στο φιτόμπες. Στο φτωχικό σπιτάκι του Γκόλ. Στο φτωχικό σπιτάκι του Γουόλι. Έτσι λέγεται το σπιτάκι. Στο φτωχικό σπιτάκι του Γουόλι. Καγγελέ, τι έχεις κολλήσει όλους, ε. Στο φτωχικό σπιτάκι του Γουόλι. Στο φτωχικό σπιτάκι του Γουόλι. Στο φτωχικό σπιτάκι του Γουόλι. Στο φτωχικό σπιτάκι του Wally. Είδε το φτιάχνει καλό, ε! Πες, βλέπουμε μια αφίσα με τον... θα πει αλλιώς Finn, όχι, όχι. Είναι δύσκολο το Finn. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Ενώ σε ένα άλλο σημείο, στο δωμάτιο του Άντι. Ενώ σε ένα άλλο σημείο, στο δωμάτιο του Άντι. Άντι. Που λέει... Carl και Ellie Fredricksen. Σας θυμίζει κάτι το όνομα? Εμένα πάντως όχι. Θυμίζεις? Όχι. Και μεταφερόμαστε στο Lilo και Stitch. Στο Lilo και Stitch. Lilo και Stitch. Lilo και Stitch. Θα το πω. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα εστιατόριο που φέρει το όνομα της Μιλάν. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα εστιατόριο που φέρει το όνομα της Μιλάν. Ένα εδώ βλέπουμε το ένα εστιατόριο που φέρει το όνομα της Μουλάν. Οκ, τελείς, έχει το προνομικό κάνεις έτσι. Πάμε. Και τον Μάικ Παζόφσκι. Και τον Μάικ Παζόφσκι. Έχει πολύ ωραίο γλυκό. Είναι ωραίο γλυκά, ρε. Είναι ωραίο γλυκό τώρα. Θέλω να σε παρεστείτε. Σε άλλο. Μιγγέλ και Τούλιο. Τούλιο και Μιγγέλ. Ισχυρή και δυνατή θεή. Επόμενο. Γεια σας παιδιά. Στη σκηνή που γίνεται είσοδος του Τρίτονα. Βλέπουμε και εμένα! Όντως, Μίκη, θυμάσαι τι ωραία που είχαμε περάσει! Σε έχει βάλει κεφαλικό! Όποιος θέλει να γελάσει με τα χάλια μου, μπορεί να μείνει και στα bloopers. Όποιος θέλει... Θα το βάλει έτσι. Ένα, δύο, τρία! Τα λέμε! Το χρόνο πάλι! Disney Fan GR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.